Το Υπουργείο Παιδείας σεμένει στην απαράδεκτη ντροπιαστική απόφαση για τους μαθητές μας και τα παιδιά μας. Είναι πολιτική επιλογή, το κάναν ξεκάθαρα, και με σαθρά επιχειρήματα του τύπου κάποτε κάναμε μάθημα με 40 παιδιά και κάποτε βγάζαμε επιστήμονες. Δυστυχώς έχουν πάρει την απόφαση αυτή ενάντια και μέσω COVID στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και ενάντια στην υγιεινή και ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Θέλω όμως να κάνω μια ενημέρωση, συνάδελφε, ως πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής, ο Σωκράτης. Έχουμε μια εξέλιξη, συνάδελφοι. Η μάχη που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα μαζί με τους γονείς, με παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο, στη Διεύθυνση, και με επικοινωνία που είχαμε τώρα από τη Διεύθυνση, σήμερα που είμαστε εδώ και διατρανώνουμε στο Υπουργείο Παιδείας, 3 από τα 4 δημοτικά σχολεία σταματάνε, παγώνουν, όπως μας είπαν, οι συμπτύξεις. Η σύμπτυξη θα γίνει άμεσα μόνο στο 14ο Δημοτικό Αχαρνών, στα δημοτικά σχολεία Βαρυμπόπης, Μαλακάσας και 10ο, παγώνουν. Είναι μια μικρή νίκη, συνάδελφοι, του αγώνα που δώσαμε όμως το προηγούμενο διάστημα. Δεν επαναπαυόμαστε. Θα συνεχίσουμε όλα τα τμήματα να λειτουργήσουν κανονικά, να μην γίνει καμία σύμπτυξη και στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Μενιδίου. Ένα συμπέρασμα που να αφήσουν να βγάλουν εκπαιδευτικοί και γονείς, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Ενωτικά, μαζικά θα δίνουμε τις απαντήσεις και μόνο έτσι καταλαβαίνουν αυτοί που ασκούν τέτοιες πολιτικές. Ενωτικά, αγωνιστικά, το τελευταίο διάστημα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας